Omega News, δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Άλλη μία ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Συντρίμμια τα όνειρα 22χρονου φοιτητή της δημοσιογραφίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο χθες βράδυ στο Πέρα χωριό Νήσου. Συνεχείς αποκαλύψεις για το φρικιαστικό έγκλημα στα Γλυκά νερά. Ο πιλότος σκότωσε τη σύζυγό του την ώρα που αυτή κοιμόταν. Εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο πήρε το πρωί ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Όλα πήγαν καλά με τη σπονδυλοπλαστική επέμβαση στην οποία υπευλήθη. Τη δήλωσε στην κάμερα του Ωμέγα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης πήρε τις αποφάσεις του και προχωρά σε ένα σχηματισμό. Την Τρίτη ανακοινώσεις, όπως και οι συναντήσεις με την Τζέιν Χολούτ για Κυπριακό. Τεράστια πρόκληση σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία, δηλώνουν Μέρκελ Μακρόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Προέχουν τα συμφέροντα των κρατών μελών Ελλάδας και Κύπρου, διαμηνύει ο Γάλλος πρόεδρος. Εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά της Ινδικής μετάλλαξης. Αύξηση κρουσμάτων σε ευρωπαϊκά κράτη που λαμβάνουν μέτρα και κάνουν εκκλήσεις σε νέους να εμβολιαστούν. Κατακλυσμός μόνο σε παραλίες και χωρίς τις καθιερωμένες εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας. Σε εγρήγορση αστυνομία για τις μετακινήσεις του τριημέρου. Απόψε στις 8 και 10.